πάμε στα αγωνιστικά, να καλησπερίσουμε τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, που με τις προπονητικές του γνώσεις θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι συνέβη το Σάββατο και τι πρόκειται να συμβεί αύριο. Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλο. Καλησπέρα. Τώρα, το τι συνέβη το Σάββατο, λίγο πολύ το είδαμε. Δεν διεκδικεί Δάφνης Πιώτες ο τελικός. Απ' την άλλη πλευρά, εκείνη η εικόνα που μένει στο μυαλό κάποιου είναι ο πρόεδρος του Άρη, όχι πρόεδρος ακριβώς, ο ισχυρός άνδρας του Άρη, να κυνηγάει την Γαλλίδα διαιτητή Φραπάρ. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο η εικόνα που έβγαλε προχθές γενικότερα το τέλος του αγώνα ήταν θλιβερό. Αυτό το έχουν κατακρίνει όλοι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο λέω. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και γενικότερα η όλη οργάνωση του τελικού ή των τελικών των τελευταίων ετών είχε αποκορύφωμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι με άδειο γήπεδο να δημιουργηθούν όλα αυτά που δημιουργούν. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι σε ένα αγώνα κυκλισμένο των θυρών, όπου δεν υπάρχει κόσμος, πάση περιπτώσει κάποιοι παρίσφρησαν τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της μιας ομάδας αρχίζει και κυνηγάει τη διαιτήτρια. Είναι απίστευτο, δηλαδή είναι ασύλληπτο ακόμα και για την πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ξέρετε, αναρωτιέμαι πότε θα καταφέρουμε να κάνουμε τελικό κυπέλλου με κόσμο. Νομίζω έχουμε κάνει 5 χωρίς κόσμο, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος, κύριε Σταθόπουλο? Δεν ξέρω και εγώ τον αριθμό, αλλά είναι επίσηρα ετών. Το χάσατε το μέτρο. Το χάσαμε, είναι επίσηρα ετών, γιατί δεν φτάνει μόνο τελικό, είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε και το γήπεδο κάθε χρόνο. Ναι. Που θα κάνουμε και. Και ξέρετε, ακούω τον κύριο Βρούτση, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, μάλιστα τον φιλοξένησε σήμερα ο Sport FM, εδώ πήγε ο Sport FM, να λέει ότι η ευθύνη είναι τη ΕΠΟ και του Δήμου Βόλου. Βεβαίως. Και των δύο είναι η ευθύνη, και του διοργανωτή και του Δήμου Βόλου. Μάλλον του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου, που έπρεπε να βάλει τις κάμερες υψής ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος Βρούτση. Όμως πρέπει ο κύριος Βρούτσης να κατανοήσει και την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Δηλαδή, αν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, η πολιτεία δεν κάθεται και παρακολουθεί. Αν δηλαδή η ΕΠΟ κάνει το δικό της ή ο Βόλος κάνει το δικό του, έχει μία ευθύνη η πολιτεία σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα τάξης, να παρεμβαίνει και να αποκαθιστά αυτό που λέγεται ομαλότητα σε ένα κοινωνικό αγαθό όπως το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι το γεγονός ότι ο Βόλος και όλα τα γήπεδα, πολλά από τα γήπεδα μάλλον δεν είχαν κάμερες, είναι από το γεγονός του Φεβρουαρίου. Άρα μιλάμε για 3 μήνες και πλέον προετοιμασίας που θα έπρεπε να συμβεί. Δεν συνέβη, έγινε όλο αυτό το οποίο έγινε. Τι να πω, να ελπίσουμε να είναι το τελευταίο, μακάρι να είναι το τελευταίο. Αφήστε, μην κάνουμε ευχολόγια, γιατί θα πέσουμε έξω πάλι. Να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό μέρος, το καθαρά αγωνιστικό. Ναι. Διότι εμένα με απογοήτευσε ο τελικός του κυπέλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως πήρε μια πολύ βαθιά ανάσα ο Παναθηναϊκός, που μέσω του τελικού και μέσω της κατάκτησης του κυπέλλου βγαίνει στην Ευρώπη. Και με καλό ειστήριο που λέμε. Καλό ειστήριο. Ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Όμως το ότι δεν άρεσε σε κανέναν, νομίζω ότι είναι ευθύνη και των δύο ομάδων με το πώς αντιμετώπισαν αυτόν τον αγώνα. Πράγματι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση. Να δούμε ότι οι δύο ομάδες έρχονται από άσχημα αποτελέσματα του πρωταθλήματος, με πολλή ένταση και όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις να γίνει μια προετοιμασία. Στόχος συγκεκριμένος και για τους δύο να βγουν, γιατί ο Παναθηναϊκός ήδη είχε χάσει και αυτό στην τρίτη θέση που τον εξασφάλιζε. Μπήκανε με μια τρομερή πίεση, την οποία την έβγαλαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ήταν αρνητικό και για τις δύο ομάδες. Και τι θέλω να πω. Δεν υπήρξε ούτε μία σχεδόν μονομαχία στον αγωνιστικό χώρο που να μην είναι φάουλ. Δηλαδή, δεν μπορούσε να παιχθεί ποδόσφαιρο όταν κάθε μονομαχία δεν επέτρεπε στο διαιτητή να γίνει συνέχεια του παιχνιδιού, να έχει μια ροή το παιχνίδι, να παιχτεί ένα πλεονέκτημα. Ελάχιστα ήταν αυτές τις περιπτώσεις που μπόρεσε να παρότι έγινε κάποιο φάουλ, να μπορέσει η μπάλα να κυλήσει και να προχωρήσει. Όταν δεν υπάρχει αυτό στον αγώνα, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ροή της μπάλας και υπάρχουν συνεχείς διακοπές, άρα δεν υπάρχει ρυθμός. Όταν δεν υπάρχει ρυθμός,
Καταλαβαίνετε ότι οι διακοπές οργανώνουν πολύ περισσότερο τις άμυνες και των δύο ομάδων, άρα δεν μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες. Πάντως για να δικαιολογήσουμε λίγο και τους παίκτες των δύο ομάδων, υπήρχε τέτοιο στρες, τέτοιο άγχος, καθώς ήταν μάτς επιβίωσης, με την έννοια ότι όποιος έχανε δεν πήγαινε Ευρώπη. Απ' τη μία ο Παναθηναϊκός που διεκδίκησε το πρωτάθλημα και έπρεπε να τα δώσει όλα στο κύπελο για να πάρει αυτό το καλό εισιτήριο που είπατε. Απ' την άλλη ο Άρης που έδινε ένα αγώνα επιβίωσης, σκεφτείτε μετά από 54 χρόνια να σηκώσει ένα κύπελο. Εντάξει, το άγχος είναι λογικό. Ναι, αλλά διαμαρτυρόμαστε όμως, και εγώ δικαιολογώ, πώς να πω, δικαιολογώ το ότι η διαμαρτυρία έχει, στέκεται, αλλά και ο λόγος που υπάρχει το κακό ποδόσφαιρο αγωνιστικά πλέον είναι η όλη συμπεριφορά που υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο τέλος πάντων δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είχε με δύο μικρές ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, μπήκαμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που άρχισαν πλέον οι αποβολές. Εκεί η αριθμητική πράγματι διαφορά που υπήρξε, ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα, ίσως να επέτρεπε στον Άρη, γιατί για 11-12 λεπτά ο Παναθηναϊκός, ειδικά από τη δεξιά του πλευρά, αμυνόταν με Μαντσίνη και Μπακασέτα, δύο ποδοσφαιριστές φύση επιθετικούς, που δεν το εκμεταλλεύτηκε σε καμία περίπτωση ο Άρης. Δηλαδή αυτή την αριστερή πλευρά του Άρη, που ίσως θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, δεν έκανε τίποτα σε αυτό. Όταν άρχισαν πλέον και οι αποβολές του Άρη, νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου πλέον να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει μια ευκαιρία παραπάνω. Αυτή ήρθε στις καθυστερήσεις και του έδωσε τη νίκη. Ναι. Κάπως έτσι ήρθε. Και αν πήγαινε στην παράταση, ενδεχομένως πάλι τον πρώτο λόγο να τον είχε πει. Ναι, νομίζω ότι όσο θα πέρναγε ο καιρός, ναι, θα γινόταν αυτό. Ο Παναθηναϊκός, είδατε ότι σε ένα παιχνίδι δεν έγιναν καν αλλαγές ποδοσφαιριστών. Και ο Άρης έκανε αναγκαστική αλλαγή, γιατί όταν του αποβάλλονται και τα δύο αμυντικά χαφ, κάτι έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό και βγήκε ο Γκαρσία και μπήκε ένα αμυντικό χαφ να υπάρχει μέσα. Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε, όπως είπα, γιατί ο Μαντσίνη δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί για παραπάνω από μισή ώρα σε ρόλο δεξιού μπακ, και ειδικά όταν έχει ένα Ζαμόρα να αντιμετωπίσει, που ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Άρη προχθές. Μπήκε ο Βαγιανίδης. Άρα είδαμε ένα παιχνίδι με μία αλλαγή και από τις δύο ομάδες, και αυτές οι αλλαγές, μία και μία, να είναι, πιστεύω, αναγκαστικές. Δεν υπήρχε δηλαδή πρόθεση να γίνουν άλλες αλλαγές. Πάμε λοιπόν στην αυριανή βραδιά, που είναι το μεγαλύτερο συλλογικό επίτευγμα μετά το Wembley, δηλαδή η πρόκληση του Ολυμπιακού στο τελικό του Conference League, και αν το πάρει θα είναι το μεγαλύτερο συλλογικό επίτευγμα όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε πάντα συλλογικό, διότι το γύρο του 2004 για με την Εθνική Ελλάδος δεν ξεπερνιέται. Σωστά. Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, και καλό είναι, μακάρι να καταφέρει και ο Ολυμπιακός να φέρει τον τίτλο στην Ελλάδα, να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, να επιτρέψει και στον Άρη να βγει στην Ευρώπη, γιατί είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επιτυχίας, αλλά πρωτίστως φυσικά. Αυτό δεν προκύπτει πάντως, να ξέρετε. Δεν προκύπτει. Πλέον δεν προκύπτει, όχι. Μετά όχι. Από αυτό ο Άρης θα μείνει αναγκαστικά εκτός Ευρώπης. Ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός. Για να συμβεί αυτό που λέτε, έπρεπε ο Ολυμπιακός, νομίζω, να τερματίσει τέταρτος, κάτι τέτοιο. Να μπει και αυτός, μάλιστα. Ναι. Άρα αυτό που ενδιαφέρει την Φιωρεντίνα περισσότερο την εβδομάδα που πέρασε. Το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Ο Άρης είναι βέβαιο ότι είναι εκτός Ευρώπης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μόνο για τον Ολυμπιακό είναι η διάκριση αύριο. Τι να πούμε, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με μια ομάδα η οποία και πέρσι ήταν στο τελικό. Μια ομάδα περισσότερο έμπειρη σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν διαθέτει ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει, όπως και προπονητή που έχει τίτλους σε αυτή τη διοργάνωση, γενικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα πιστεύω να δούμε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με κίνητρο και από τις δύο ομάδες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Η Κάλιαρη προχθές είχε έναν αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα, η Φιωρεντίνα, ναι. Με την Κάλιαρη εκεί προστάτευσε αρκετούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους όμως τους χρησιμοποίησε στα τελευταία 30 λεπτά, γιατί έχανε το παιχνίδι και μέχρι το 85 ήταν το από την Κάλιαρη και κατάφερε να το γυρίσει σε 2-3, που της εξασφάλιζε πλέον
και τη θέση της Ευρώπης ανεξαρτήτως του αυριανού αποτελέσματος. Άρα λίγο πολύ η εντεκάδα ή οι εντεκάδες και των δύο ομάδων νομίζω ότι είναι άντε να πέσει έξω κάποιος σε μία θέση το πολύ, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο κάτι διαφορετικό. Ομάδες που γνωρίζονται πλέον η μία με την άλλη, γιατί τα επιτελεία έχουν δουλέψει. Και θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν την επιτυχία περισσότερο της δικιάς μας ομάδος αύριο. Ναι, τώρα το γεγονός ότι η Φιωρεντίνα σκοράρει διαρκώς μετά το 80 λεπτό, που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε, κάθισα και το μελέτησα και λέω τι πράγμα είναι αυτό, τι σθένος, τι ανατροπή. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, κοιτάξτε, ναι, είναι από τα θέματα που οπωσδήποτε πρέπει να προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ό,τι και αποτέλεσμα να υπάρχει προς το τέλος του αγώνα, και φυσικά είναι αρνητικό για τη Φιωρεντίνα, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν τα παρατάει. Έχει ποδοσφαιριστές που δουλεύουν πάρα πολύ καλά, έχει μια δεξιά πλευρά εξαιρετική. Έχει αμυντικούς παίκτες, ιδιαίτερα το Μαρτίνες ως στόπερ, ο οποίος επιτυχάνει γκολ. Έχει πολύ καλές στατικές φάσεις, τις οποίες εκτελεί ο Μπιράλδι, είναι ο αριστερός μπακ και ο αρχηγός τους, ένας εκ των δύο Ιταλών που παίζουν στην ομάδα. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία παίζει κοντρόλ ποδόσφαιρο, δηλαδή θέλω να πω θέλει την μπάλα στα πόδια, έχει ατομικές προσπάθειες από τους επιθετικούς παίκτες. Έχει έναν εξαιρετικό παίχτη, τον Μπελότη, σε θέση σεντερφόρ, που οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί αυτός ο παίχτης να του επιτραπεί να γυρίσει και να δει τέρμα. Είναι παίχτες που σημαδεύουν πάρα πολύ καλά και εκτελούν. Γενικά είναι μια ομάδα και αυτή, παρότι 8η στην Ιταλία, να δούμε όμως ποιες ομάδες είναι από πάνω της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, βάζει σκοράρι στο τέλος του αγώνα, αλλά δέχεται και πολλά γκολ. Ναι. Ομάδα η οποία στο τελικό πρωτάθλημα έχει 44-45 γκολ έχει δεχτεί μέχρι τώρα. Είναι, εντάξει, δείχνει και αυτό, όχι μια ιδιαίτερα δυνατή άμυνα, που δέχεται γκολ, αλλά βέβαια σκοράρει και σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Τώρα το ότι ο Μεντιλίμπαρ πριν από λίγο στη συνέντευξη, ενδεχομένως και κάθε υπερβολή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει να δείξει ότι έχει μεγάλο βάθος το ρόστερ. Είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο τον LKB, έχει άλλους 10 LKB που πρέπει να προσέχει η Φιωρεντίνα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η τριάδα του Ολυμπιακού, ενώ Ποτένση, LKB και Φορτούνης, είναι οι κατεξοχήν παίχτες που κάνουν τις τελικές προσπάθειες του Ολυμπιακού και σε σύνολο και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Είναι παίχτες οι οποίοι δημιουργούν και μπορούν πραγματικά να βάλουν γκολ, που λέμε. Είναι γεγονός. Βέβαια, η θέση του σεντερφόρ δεν μπορεί να την παραγνώρισει κάποιος, και ιδιαίτερα με έναν ποδοσφαιριστή που είναι σε ρέντα φέτος, σε πολύ καλή κατάσταση, για το σεντερφόρ μιλώ. Εντάξει, δεν μπορεί να λες ότι έχω πολλούς τέτοιους. Όχι, κάθε παίχτης είναι διαφορετικός. Όμως συνολικά ο Ολυμπιακός είναι ομάδα η οποία παίρνει πολλές τελικές προσπάθειες από πολλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, το έχει αυτό το στοιχείο. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, ο LKB πράγματι τον ξεχωρίζεις και καταλαβαίνω και τα ιταλικά σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη χρονιά, εξαιρετική χρονιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά το μάτς που πιστεύετε θα κληθεί έτσι καταληκτικά. Σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο μια ομάδα, πώς να πω, η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί. Δηλαδή θέλω να πω, θα παίξουν ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα η οποία δεν θέλει να περνάει μπάλα από το κέντρο του γηπέδου. Είναι ομάδα που παίζει έτσι. Η Φιωρεντίνα παρά είναι έτσι. Έχει τον Άρθουρ στο κέντρο, ο οποίος, πώς να πω, είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο πρώτος που παίρνει μπάλες από την άμυνα και τη φέρνει προς το κέντρο με πολύ καλό κοντρόλ της μπάλας, και από εκεί και πέρα οι μπάλες δουλεύουν πολύ στις άκρες. Μες. Δηλαδή από εκεί η μπάλα μεταφέρεται στις άκρες. Στις άκρες λοιπόν είναι ικανότατοι παίκτες. Εκείνο σημεία τα λεπτά που λέμε, τα κρίσιμα του αγώνα αύριο. Ναι, κατά πόσον ο Ορτέγκα, ας πούμε, το Ποντένσε, που πιθανότατα είναι η αριστερή πλευρά, να μπορεί να παίξει τον Ντόντο και τον Γκονζάλες, οι οποίοι είναι της δεξιάς πλευράς.
Θα τα δούμε είναι αυτά. Πολύ θα σημαντική πλευρά. Θα τα δούμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο που έκανε όπως πάντα μια εξαιρετική ανάλυση με τα εξαιρετικά ελληνικά του. Και νομίζω θα πρέπει να συναντηθούμε και μετά το ματς για να δούμε τι πιάσαμε, τι χάσαμε. Να είστε καλά. Ευχαρίστω και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, κύριε Σταθόπουλε.